Σήμερα στο σεφ στον αέρα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Σατσίδης μαθητεύει δίπλα στον σεφ Ανδρέα Λαγό. Δεν έχει καμία δικαιολογία την επόμενη φορά. Δείτε τη συνταγή για την τάρτα με σπανάκι και γεμιστές πιπερίτσες. Κεντρική είναι αυτή η τάρτα. Μια σαλάτα με κοινόα, σαλάμι αέρος και στραγάλια. Έρχεται και το γλυκό όμως. Και την εντυπωσιακή μιλόπιτα με βρώμη και καραμέλα. Και κάνει και δίαιτα το κακόμιλο. Για μένα, λες. Είδες. Το αγαπημένο μας λαγουδάκι σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Σατσίδη. Που δεν το έχεις φτιάξει όμως λαγό σήμερα. Σου έχει λαγό όμως. Σου έχω λαγό όμως. Okay. Τώρα μην ρωτήσεις πώς τον έχουμε. Καλώς σας βρήκα. Πάρ' τον όπως τον βρήκες. Είμαι θαυμαστής της εκπομπής σας. Την βλέπω καθημερινά όταν είμαι στο σπίτι εκείνη την ώρα. Και πραγματικά είναι έμπνευση. Εσύ είσαι εντάξει, τρομερή σε αυτό που κάνεις τόσα όταν χρόνια. Όταν το ακούμε από αγόρια είναι διπλά συγκινητικό. Είναι έτσι, σαν να βλέπεις σεμινάρια μαγειρικής. Κάτι μαθαίνεις κάθε μέρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ ειδικά όταν είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Μην νομίζεις, μην κοροϊδεύεσαι ότι με βλέπεις εδώ ως οικοδέσποινα. Και εγώ μαθαίνω, τι νομίζεις. Ναι, όλοι μαθαίνουμε από εδώ. Και μαγειρεύεις σε ποιον μετά. Μετά. Ναι. Στον καλό μου, στο παιδί μου, στους φίλους μου, ξέρεις. Παντογενικώς μαγειρεύω. Ωραία, ωραία. Γιώργο, είσαι από τους λιγοστούς Έλληνες δημοσιογράφους, τους πολύ τυχερούς που έχουν πάρει συνεντεύξεις από τους πιο διάσημους ανθρώπους του κόσμου. Πες μου πέντε ονόματα τα πιο 38 υπέροχα, αυτά που σου μένουν. Πέντε ονόματα. Μου βάζει δύσκολο τώρα γιατί. Όταν θα αποσύρεσαι, ποιο θα πει πήρα από αυτό, από αυτό, από αυτό, από αυτό. Ξέρεις, επειδή βιώνουν καινούργια ταλέντα, κάθε φορά είναι και ακόμα καλύτερη και ακόμα πιο ταλαντούχη η ηθοποίη, έτσι. Ναι. Αλλά είναι πολύ, εντάξει. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μπιγιόνσε, Μαντόνα, Τζένιφερ Λόπεζ, Μπράντλεϊ Κούπερ, Μάικλ Ντάγκλας, Ντάνιελ Κρέιγκ που έκανα πρόσφατα για την ταινία James Bond, το Spectre το καινούριο. Ακούς, τι κάνει. Είναι αμέτρητα τα ονόματα και οι προκλήσεις και οι εκπλήξεις. Δεν έχεις ασχοληθεί όμως με μάγειρες, μεγάλους σεφ δεν έχεις πάει, είσαι τους μάγειρες. Κατά καιρούς έχω δείξει έτσι, διάφορους, τον Αλέν Ντουκάς ας πούμε, που έχω κάνει συνέντευξη παλιότερα και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Παλιότερα έδειχνα συχνότερα, αλλά τρώω καλό φαγητό, πηγαίνω σε εστιατόρια. Οπότε είσαι μια χαρά. Τη σχέση με τη μαγειρική θα μας την πεις λίγο αργότερα, αφού πρώτα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια τάρτα σπανάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τάρτα η οποία στη ζύμη, αντί να βάλουμε σπανάκι μέσα στην τάρτα, βγάλαμε από τη γέμιση το σπανάκι και το βάλαμε στη ζύμη, να γίνει μια πράσινη ζύμη. Α, γιατί θα βάλουμε μέσα αυτό. Και αυτές τις πιπερίτσες, τις καρδούλες, οπότε θα κάνει ωραίο κοντράστ στα χρώματα. Ωραία, λοιπόν. Θα βγάλω εδώ τον κάδο του μίξερ. Ναι. Θα προσθέσω μέσα αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αντρέα, εγώ γιατί τις κάνω στα χέρια. Μπορείς να το κάνεις και στα χέρια. Μπορείς να το κάνεις και στο χέρι, είναι μια εύκολη μπουτιρένια ζύμη, αλλά και για πιο μεγάλη ευκολία μπορείς να το βάλεις και στο μίξερ, αλλά θα χρησιμοποιήσεις το φτερό ή το γάτζο. Ακόμα καλύτερο όμως το φτερό. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα αλάτι. Θέλει μπόλικο αλάτι, θέλει περίπου 2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά αλάτι. Θα μου βάλεις εσύ μέσα 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Τέλεια. Η οποία τη βοηθάει η ζάχαρη. Εντείνει τη γεύση και δίνει και ωραίο χρώμα στο ζυμάρι. Α, ναι. Είσαι πάντως προσεκτικός με τις δοσολογίες της ζάχαρης. Ναι, βέβαια. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και λίγο πιπέρι. Α, ωραία. Το πιπέρι γιατί είναι. Το πιπέρι γιατί δίνει πιο ωραία γεύση. Έχω φανταστεί ότι βάζουμε στη ζύμη για τάρτα πιπέρι. Ναι, δες. Είναι μια διαφορετική τώρα ζύμη αυτή. Ναι. Θα προσθέσω μέσα σπανάκι, μπόλικο σπανάκι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Λάκα μου κάνω. Εγώ νόμιζα ότι θα το βάζω. Όχι. Εγώ το ίδιο. Είδατε, όταν σας τα λέω δεν με παρακολουθείτε. Κεντρική είναι αυτή η τάρτα. Ναι, 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 πολύ ωραία. Ήθελα να εντυπωσιάσουμε το Γιώργο, γι' αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πως θα το βάζεις το σπανάκι. Βέβαια. Γιατί ήθελα να γίνει μια πράσινη ζύμη. Προσθέτω μέσα βούτυρο σε μικρά κομματάκια.
όταν κάνουμε ζύμες, τάρτες, πίτες, όλα αυτά, θέλουμε πραγματικό άρωμα βούτυρου, οπότε θέλουμε ένα βούτυρο αγελάδος. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις τάρτες είναι το βούτυρο να είναι παγωμένο. Δηλαδή δεν θέλω το βούτυρο να είναι μαλακό, να είναι αυτό που λέμε σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε πρέπει να το βγάλεις τελευταία στιγμή από το ψυγείο. Τελευταία στιγμή από το ψυγείο, ακριβώς. Γιατί έτσι γίνεται η ζύμη τραγανή και θρυφτή. Δεν είναι μια ζύμη ελαστική αυτή, έτσι. Ακριβώς. Επίσης, αν ξεχάσουμε το βούτυρο απ' έξω, για κάποιο λόγο έχει μαλακώσει, ούτως ή άλλως το ζυμάρι θα το βάλουμε μετά να ξεκουραστεί στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Απλά αν είναι μαλακό το βούτυρο, θα το αφήσουμε λίγο περισσότερο. Μορφωθεί το και το βούτυρο. Και μετά. Και μετά θα το βάλουμε τώρα στον κάδο του μίξερ, σε χαμηλή ταχύτητα, να θρυφτεί το βούτυρο με το αλεύρι και το σπανάκι. Να γίνει ένα. Και θα προσθέσουμε και στο τέλος ένα-ένα τα αυγά. Το κρεμμυδάκι το βάζεις μετά. Θα είναι στη γέμιση. Εγώ νομίζω ότι τα αυγά μπαίνουν κάποια στιγμή. Εγώ είναι λίγο. Μαζί με το αλεύρι. Μας μπέρδεψε λίγο. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα και δύο αυγά ολόκληρα. Χρειάζεται και ο κρόκος, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και θα το ανακατέψουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί και να γίνει ένα εύπλαστο ζυμάρι. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Α, έλα ρε, έγινε πράσινη. Έγινε πράσινη και όταν ήδη θα μπει στο ψυγείο, το ανακατεύω και λίγο ακόμα. Και όταν θα μπει στο ψυγείο θα γίνει ακόμα πιο πράσινο. Θα το δείτε γιατί ήδη έχω ετοιμάσει ένα ζυμάρι από πριν. Γιατί βγάζει τα ζουμάκια του. Μπράβο, βγάζει το ζουμί το σπανάκι. Και στο ψυγείο πόση ώρα πρέπει να μείνει. Αυτό πρέπει να μείνει να ξεκουραστεί περίπου για 30 λεπτά. Mm. Επίσης αυτές οι ζύμες έχουν το καλό ότι μπορείς να κάνεις διπλάσια ή τριπλάσια ποσότητα, ειδικά όταν το κάνεις στο χέρι. Οπότε χωρίζεις τη ζύμη στα 3 ή στα 4 αναλόγως στο ταψί που θέλεις να κάνεις τη φόρμα τη ζύμη και να το βάλεις και στην κατάψυξη. Και να το ξαναχρησιμοποιήσεις όταν θέλεις. Ναι. Σε παίρνουν φίλοι για φαγητό, τους λες ελάτε, έχω τάρτα. Έχω κάτι φρέσκο. Το βγάζεις από το ψυγείο, σε μισή ώρα ψήνεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το βάλω σε μια διαφανή μεμβράνη. Ωραία ζυμώνεις. Δεν θέλει πάρα πολύ ζύμωμα. Ορίστε. Τέλεια. Και πόσα κομμάτια βγαίνουν από αυτή τη ζύμη? Αυτό μπορείς να βγάλεις αυτή την τάρτα μέχρι και 12 κομμάτια, αναλόγως τι. Αρκετά. Κομμάτια, ναι. Σε μένα σου μπορεί να είναι και στα 4, να πάρω ένα κομμάτι. Και τώρα δείτε το μαγικό. Σας αύριο βγήκε. Υπέροχη, φλούο ζύμη. Οκ. Λοιπόν. Την απλώνουμε. Θα την απλώσουμε. Το καλό επίσης που έχει αυτή η ζύμη είναι ότι το πλώνεται εύκολα με το χέρι. Ναι. Αυτό όταν έχεις ιδιαίτερα την ταρτιέρα την κεραμική, η οποία ούτως ή άλλως δεν κολλάει, ναι. Είναι ιδανική για ψήσιμο τάρτας, η ζύμη έχει μέσα βούτυρο, οπότε δεν χρειάζεται, όχι, δεν χρειάζεται να βουτυρώσεις καθόλου. Και δίνεις και το σχήμα πολύ ωραία, έτσι. Ναι. Τώρα σε ταρτιέρες εδώ έχουμε μια κεραμική, εννοείται μπορούμε να βάλουμε και μια με αποσπόμενο πάτο. Ό,τι έχουμε, ό,τι μας βολεύει. Και με τα δάχτυλα, Γιώργο, το ελέγχεις και καλύτερα, να πάει ομοιόμορφα παντού. Έτσι είναι, ναι. Εδώ τώρα, αν θες, μπορείς να το κάνεις και με ένα πλάστη. Δηλαδή να βάλεις λίγο αλεύρι στον πάγκο, να αλευρώσεις μάλλον τον πάγκο, λίγο το ζυμάρι και να το ανοίξεις με ένα πλάστη. Αλλά επειδή είναι τόσο εύπλαστη, ναι, το, ναι, κάνεις, ναι, μια χαρά και με το χέρι. Μου αρέσει πολύ το χρώμα, φαίνεται πολύ γευστική. Επίσης, αν σας περισσέψει ζύμη, γιατί μπορεί να έχεις ένα πιο μικρό ταψάκι, δεν χρειάζεται να πάρεις. Mm. Αυτό είναι 28 εκατοστά. Μπορείς να το κάνεις ένα ωραιότατο ρολό, ναι, και να το κάνεις μικρά μπισκοτάκια. Σαν μπατόν σαλέ. Μάλιστα. Αν βάλεις και λίγο τρι μέσα. Επίσης, αν δεν θες ή αν δεν έχεις σπανάκι, γιατί και πολλοί κόσμος, το παρατηρώ τώρα τελευταίο, ότι έχουν αλλεργία στο σπανάκι. Ναι. Δηλαδή, πολλοί μου λένε, ξέρω εγώ, δεν θέλω σπανάκι γιατί έχω αλλεργία. Μπορείς να βάλεις μαϊντανό, άνηθο. Ό,τι μυρωδικό έχεις. Απλά το σπανάκι, επειδή Μυρώνια. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, μας κάνει αυτό το πράσινο το αποτέλεσμα. Ναι, που είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι το θέμα. Και να προσέχετε εδώ τις γωνίες, μην σας βγαίνουν χοντρές, γιατί μετά είναι άσχημο όταν το τράβει το κομμάτι. Είναι πολύ ζυμαρέξ. Ζυμαρέξ. Καινούρια λέξη. Έτοιμο.
Ωραία. Όπως είναι τώρα αυτό, το βάζω στο προθερμασμένο φούρνο σε 170 βαθμού. Το προψήνω. Διαφορετικά, αν βάλω τώρα τα υλικά της γέμισης, δεν πρόκειται ποτέ να ψηθεί το ζυμάρι. Το ζυμάρι. Οπότε το προψήνω σε 170 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου. Τελείωσε. Και μέχρι να γίνει αυτό. Τι προσθέτεις τώρα? Τώρα θα κάνουμε τη γέμιση. Τη γέμιση, ωραία. Θα ανοίξουμε τις πιπερίτσες, τα βαζάκια. Θα ανοίξω και το άλλο. Ναι, βέβαια. Ελληνικές πιπεριές καρδούλες, οι οποίες είναι γεμισμένες με κρέμα τυριού, είναι ένα μεζεδάκι από μόνο του, οι οποίες είτε τις τρως σαν μεζεδάκι, είτε μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις σε χιλιάδες συνταγές. Μυρίζουν τέλεια. Αφήνω εδώ να σουρώσουν πάρα πολύ καλά, να φύγει το λάδι. Και θα κάνουμε τη γέμιση. Θα μου κόψεις λίγο κεφαλοτήρι. Θα μου τρίψεις μάλλον. Στο μηχανηματάκι. Ωραία, έχω εδώ το τριμμένο το κεφαλοτήρι. Από τα χεράκια της Ελένης. Χαβάρτι επίσης τριμμένο. Θα βάλω δύο τυριά. Ναι. Που σημαίνει ότι βάζει ένα ήπιο γλυκό Ακριβώς. τυρί το οποίο λιώνει πάρα πολύ ωραία και ένα πιο πικάντικο. Και μαστιχώνει, γίνεται μαστιχωτό. Ναι, και γενικά όταν κάνεις τάρτες, πίτες, είναι ωραίο να συνδυάζεις ένα γλυκό τυρί με ένα πιο πικάντικο τυρί. Και επίσης στις τάρτες μας βολεύει πάρα πολύ γιατί κρύβουμε μέσα περιστέματα από το ψυγείο που έχουμε στην τυριά. Αυτό που το πάτησα. Ναι. Προσέχω βέβαια, θα δείτε ότι υπάρχει μια ισορροπία γιατί είναι και οι πιπερίτσες γεμιστές με τυρί. Οπότε δεν θέλω να το μπουκώσω την τάρτα σε τυριά. Ναι. Οπότε θέλω να έχει μια μικρή ποσότητα. Μια μικρή ποσότητα, ωραία. Α, και ξαναβάζεις τα αυγά. Θα βάλω αυγά, ναι, χρειάζεται τα αυγά για να δέσει το μείγμα. Τέλεια. Λοιπόν, θα μου προσθέσει μέσα το γάλα. Εγώ βάζω αλάτι και πιπέρι, όλο το γάλα. Και αυτό που κάνει τώρα ο Αντρέας είναι η βασική κρέμα για οποιαδήποτε τάρτα κάνεις. Αυγά, γάλα, τυρί. Όπου και μετά βάζω ό,τι άλλο. Βάζω όχι και πιπέρι. Σου κάνει εντύπωση το πιπέρι. Μου κάνει εντύπωση που το βάζεις για το μείγμα αυτό. Εγώ το πιπέρι το βάζω παντού, να σου πω. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Βόλικο πιπέρι. Και θα προσθέσω μέσα και μία κούπα κρέμα γάλακτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να βάλετε κρέμα, μαζί με το γάλα γίνεται μια χαρά. Μια χαρά, ναι. Απλώς η κρέμα το κάνει πιο κρεμώδες, πιο πλούσιος η γεύση. Δεν είναι περισσότερο ακόμα. Και δεν είναι περισσότερο, ναι. Λοιπόν, θα το ανακατέψει πάρα ναι, πολύ καλά. Εγώ θα κόψω και τα κρεμμυδάκια με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Σε λεπτές λοξές φέτες. Τέλεια. Και θα μου φέρεις τώρα την προψημένη τάρτα. Καλό είναι να την αφήσουμε λίγο, 5-10 λεπτάκια. Και λίγο. Και έλα. Λίγο, ναι, έλα. Δεν βλέπω την ώρα να τη δοκιμάσω. Περίμενε, έχουμε ακόμη να στερεοποιήσουμε μία γέμιση. Okay. Ναι. Θα περιμένω. Λοιπόν, προσθέτω στη βάση της τάρτας το τριμμένο τυρί, το χαβάρτι, που είναι πιο μαστιχωτό. Σαν πιο κοντά στη μοτσαρέλα, για να καταλάβετε. Ακριβώς. Γιατί θέλω να κάνει από κάτω να είναι μαστιχωτό. Ωραία. Θα προσθέσω από πάνω το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Βλέπετε το κρεμμυδάκι το φρέσκο δεν το έχω μαγειρέψει καθόλου. Όσο ψηθεί μέσα στην τάρτα. Θα μαραθεί. Θα έχει ωραίο φρέσκο άρωμα. Στο τέλος. Να πάει και αυτό παντού. Και τώρα θα βάλω τις πιπερίτσες τις γεμιστές. Α, τις κόψεις κιόλας. Θα τις κόψω στη μέση. Για να γίνουν καρδούλες. Και θα τις απλώσω όπως μου αρέσει. Εγώ τώρα θα τις βάλω κτηνοτά. Στην επιφάνεια της τάρτας. Είναι πικάντικες οι πιπεριές. Είναι ελαφρώς πικάντικες. Εν τω μεταξύ και αυτό το λίγο κάψιμο, επειδή έχουμε και άλλα υλικά, όταν το φας μετά θα εξαφανιστεί, θα βγεις. Διαχέεται στο υπόλοιπο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να βάλουμε σε όλη την επιφάνεια της τάρτας, γιατί θα είναι νομίζω εντάξει, πάρα είναι, ναι, μια χαρά είναι αυτό. Γιατί και έχει και έντονη γεύση αυτό, σαν υλικό. Ναι. Είναι δυναμικό. Σου φωνάζει όμως για μια ρακή, ένα τσίπουρο, κάτι έτσι. Δεν σου λέει τώρα αυτό, θέλω και ένα τσίπουρο παρέα. Καλά, αυτό για τσίπουρο είναι ιδανική παρέα, αυτός ο μεζές. Γκουρμέ μεζές, έτσι. Γκουρμέ μεζές, εννοείται.
μαγωγάνι λοιπόν, και την κρέμα, έτσι. Και την κρέμα, ναι. Τώρα θα προσέξουμε να μην καλύψουμε τις πιπεριές με την κρέμα. Τέλεια. Φουσκώνει και όλες αυτές από τα αυγά. Έχει και το τυρί μέσα, έχει την κρέμα. Τέλεια. Την επόμενη φορά που θα μας καλέσει στο σπίτι σου, Γιώργο, θα μας κάνεις αυτή την τάρτα. Ωραία. Γιώργο, μη δω ότι δεν την έμαθες, κάκης. Τρέμω, είναι πολύ αυστηρή η γευσηγνώστρια. Λοιπόν, πάλι σε προθεμασμένο φούρνο, τον έχουμε από πριν ούτως ή άλλως, στους 170 βαθμούς. Εγώ και στους 180 την ψήνω, νομίζεις, γίνεται επίσης. Μην ξεχνάς ότι δεν έχουμε προψήσει λίγο τη ζύμη. Ωραία. Α, το θες λίγο πιο χαμηλό για να μην καεί. Ναι. Για να μην καεί γύρω στα 20-25 λεπτά. Ίσα-ίσα να ψηθεί η κρέμα και να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Αυτό ο χρόνος δεν έχει και σημασία. Θα το δείτε ότι στερεοποιείται. Ροδίζει ελαφρώς, οπότε το βγάζεις. Οπότε είναι έτοιμο. Για την τάρτα με σπανάκι και πιπεριτζές γεμιστές θα χρειαστείτε για 8 άτομα. Για τη βάση, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 160 γραμμάρια βούτυρο, 2 αυγά, 150 γραμμάρια φύλλα σπανάκι, αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση, 200 γραμμάρια χαβάρτι τριμμένο, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 10 πικάντικες πιπεριές καρδούλες, 100 γραμμάρια δανέζικο κεφαλοτήρι τριμμένο, 2 αυγά, 200 ml γάλα, 200 ml κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι. Καταρχήν είναι χάρμα οφθαλμών, έτσι. Ένα χάρμα οφθαλμών που θέλω να το καταβροχθήσω όμως. Δεν είναι φοβερό να το βγάζεις ένα τραπέζι τώρα αυτό? Είναι. Ποιος δεν θα θέλει να το φάει? Έτσι είναι. Έλα. Εγώ κόβω. Πρώτος και καλύτερο. Μου αρέσει το μαχαιράκι σου. Ναι, θέλω ένα μικρό μαχαίρι. Και έγινε και αφράτο το... Η κρεμούλα του φαίνεται από το κόψιμο. Ναι, ναι. Τώρα, αν θέλουμε να βγάλουμε εντελώς την τάρτα από το σκεύος, καλό είναι να την αφήσουμε να κρυώσει. Γιατί όταν είναι ζεστή ή χλιαρή, δεν βγαίνει εύκολα. Δεν ξεκολλάει, έτσι. Αλλά είναι ωραία και μέσα στο σκεύος. Ναι, μια χαρά είναι. Στο σκεύος και πολύ μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εμένα. Αυτό να την τοποθετήσει κάπου αλλού. Κοίτα τώρα, Αντρέας, αν δεν έχει ξύλο να τα κουμπίσει, ναι, κάτι αλλά, του λείπει. Γιώργο, κάναμε ολόκληρο κόπο για αυτή τη ζύμη να βάλουμε μέσα σπανάκι, να μην τη δείξουμε. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να την βάλουμε. Ναι, αλλιώς δεν φαίνεται. Νοστιμότατη. Μου ακούω, χαίρομαι, εντάξει. Είτε πως έχει πάρα πολύ ωραίο το τυρί. Το τυρί το νοστιμεύει απίστευτα. Η ζύμη είναι σαν ένα υπέροχο αλμυρό μπισκότο με άρωμα σπανακίου. Λοιπόν, και αυτή η ελαφρώς πικάντικη γεύση νομίζω κάνει όλη τη διαφορά. Διαχέεται το πικάντικο το πολύ και κρατάει ένα τσακ. Το οποίο είναι φοβερό. Ναι, είναι γεμάτη αρώματα, τυρί, σπανάκι, υπέροχη τάρτα. Βλέπω αρπάζεις όλο το κομμάτι. Κλείστε! Για την τάρτα, χτυπάμε στο μίξερ το αλεύρι, το αλάτι, τη ζάχαρη, το πιπέρι, το σπανάκι, το βούτυρο, τα αυγά και στη συνέχεια ανακατεύουμε με το χέρι μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη. Την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Την απλώνουμε σε ταρτιέρα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 20 λεπτά. Για τη γέμιση, ρίχνουμε στην προψημένη τάρτα το τριμμένο χαβάρτι, το φρέσκο κρεμμυδάκι και τις γεμιστές πιπεριές κομμένες στη μέση. Ανακατεύουμε το κεφαλοτήρι, τα αυγά, το γάλα, το αλάτι, το πιπέρι, την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνουν κρέμα. Απλώνουμε πάνω στην τάρτα και ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 περίπου λεπτά. Θυμάστε μια άλλη φορά με το λαγουδάκι εδώ που σας λέγαμε ποιες σαλάτες είναι της μόδας? Είναι αυτές που έχουν ξηρούς καρπούς, που έχουν σπόρους, που έχουν αποξηραμένα φρούτα και φυσικά κινόα. Την κοινόα την αντιμετωπίζεται ακριβώς σαν το ρύζι. Ας πούμε, έχουμε βράσει εδώ νερό τώρα. Θα ρίξουμε την κοινόα για να τη δείξουμε και πώς είναι. Ακριβώς. Αυτή. Να πάρα πούμε εδώ όμως κάτι λίγο. Λένε ότι είναι τρία διαφορετικά είδη κοινόας. Είναι η ακαβουρδισμένη, η ακαβούρδιστη και η πιο σκούρα, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Τα τρία διαφορετικά χρώματα. Ναι, αυτή εδώ πέρα είναι λίγο στα καναβούρια για τα καναρίνια, μην το περτέψετε. Το ρίχνεις μέσα σε αλατισμένο νερό και το βράζεις όπως το ρύζι, δηλαδή γύρω στα 1 τέταρτο 20 λεπτά. Εγώ ένα χρειάζεται αρκετό βράσιμο. Ναι, προσέξτε όμως, μη σκάσει και γίνει λαπάς
και θα βοηθήσω εγώ τον λαγό. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω λίγα πράγματα στο σπίτι, αλλά μαγειρεύω αυτά που θέλω. Ας πούμε, ποια είναι σπεσιαλιτέ σου? Νομίζω κάνω πολύ καλή ομελέτα. Ναι. Μακαρόνια. Ναι. Αυτά κάνω καλά. Αγοριστική κουζίνα. Αγοριστική. Και σαλάτες κάνεις όμως. Σαλάτες κάνω, εντάξει, λίγο πιο απλές από αυτήν. Σήμερα όμως, επειδή θέλω να μάθω, θα ακολουθήσω τις οδηγίες του σεφ. Ωραία, θα και θα βοηθήσω στην Παρασκευή του πιάτου. Ο λαγός θα δίνει τις εντολές και εσύ θα εκτελείς. Λοιπόν, έχουμε την κοινό, την οποία όπως είπαμε τη βράσαμε για 15 λεπτά και καλό είναι να του σουρώσουμε κατευθείαν και να την κρυώσουμε σε μπόλικο κρύο τρεχούμενο νερό. Και να βάλτε τη σουρώσουμε πάρα και πολύ λίγο καλά. Λατάκι για να γυμνώσετε με όσο βράζει. Ναι, απαραίτητα. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, δεν χρειάζεται όλη αυτή την ποσότητα, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο από αυτή την ποσότητα στο μπολ για να κατέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Όταν είναι σωστά βρασμένη, είναι τόσο ωραία. Αλλά καμιά φορά, παιδιά στα εστιατόρια, επειδή την έχουν μάθει ακόμη, ναι, τη βρίσκει λαπά ήματα. Ναι. Λοιπόν, τέλεια, είναι μια χαρά. Αυτή η ποσότητα είναι καλά. Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Και λοιπόν, για να γίνει πυρωτή, αν τη θες, την απλώνει μόλι τη βράση σε ένα ταψί και την κάνει. Την πυρουνιάζει, ξέρει. Για να απορροφεί τα υγρά τη και να γίνει. Ούτως, ναι, και αυτό γίνεται. Αλλά ούτως ή άλλως, αν το σουρώσει, είναι μια χαρά. Γίνεται πολύ σπυρωτή. Κοίτα, στον αέρα τα κόβει. Χρειάζεται να είναι πιο λεπτά ή είναι εντάξει, πιστεύεις? Αν μπορείς και λίγο πιο λεπτά. Και για να μπορείς το λέξεις, πια στρώει πιο κοντά. Okay. Έτσι, μπράβο. Έτσι δεν είναι ωραία που κόβεται. Σέλερι. Ωραία, μύρισε, όντως. Λοιπόν, το βάλεις αυτό στη σαλάτα. Okay. Κάποιο άλλο θα τα κόβει λίγο πιο λεπτά. Δεν πειράζει, θα ξανασπαγγελεύουμε. Μην αγχώνεσαι. Ναι. Λοιπόν, εγώ εδώ κάνω μπόλικα φιλαράκια από δυο μου για να την κάνουμε αρωματική τη σαλάτα. Τέλεια. Θα ψιλοκόψει όσο μπορεί το κρεμμυδάκι το φρέσκο και τα δύο τα κρεμμυδάκια. Okay. Ωραία. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Και αυτό μέσα. Αυτό θα το κόψει εσύ. Έλα, να λαμβάνω γιατί εγώ. Έχει αυτά που με προβληματίζουν τα φύλλα. Αναλαμβάνω εγώ εδώ τώρα. Λοιπόν, το κόβουμε στη μέση, οριζόντια, ναι. Και εδώ από ό,τι βλέπεις υπάρχει ένα σκληρό σημείο στη ρίζα. Αυτό το αφαιρώ. Αυτό δεν θα το καταφέρω ποτέ. Μπορείς να το κάνεις και μια κάθετη και να τελειώνεις, κατάλαβες. Και μετά σαν κρεμμύδι το κόβεις, δεν είναι τίποτα. Και αυτό μετά σε λεπτές φέτες. Απλά όσο γίνεται πιο λεπτό. Μα κοίτα πόσο ωραία κόβει. Πρέπει να σε μάθω, πρέπει να σου κάνω μαθήματα. Okay. Βάζουμε μέσα και το φινόκιο. Λίγα φιλαράκια ακόμα βγάλει από εδώ, τις κορυφές, τα πιο ωραία φιλαράκια. Α, τι ωραία που τα βάζεις ολόκληρα. Ολόκληρα, τα κόβουμε. Το δυόσμο. Βγάζουμε ένα τα φιλαράκια. Α, okay. Λοιπόν, Αντρέα, μήπως πρέπει να δώσει τον Γιώργο τη θέση του. Ναι, από εδώ. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγα ακόμα. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τώρα τη σάλτσα. Λίγο ξύδι, μια-δυο κουταλιές της σούπας. Η Ελένη θα μας βάλει αλάτι και πιπέρι. Και τη μουστάρδα θα την βάζουμε τώρα. Θα την βάλουμε και τη μουστάρδα τώρα. Τέλει. Μια κουταλιά της σούπας περίπου, σε μια χαρά. Αυτή είναι μουστάρδα μουστάρδα με μέλι. Με μέλι. Η αγαπημένη μου. Βάλει λίγο ακόμα. Okay. Την έχω και εγώ στο σπίτι. Και επειδή κάνουμε μια αρωματική σαλάτα, θα προσθέσουμε μέσα και λίγο όμως κύμινο σε σπόρους. Ναι. Superfood κανονικά, έτσι. Λοιπόν, και επίσης, Ελένη, θα προσθέσω τώρα σιγά σιγά ελαιόλαδο για να δέσουμε ελαφρώς τη σάλτσα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία η σως. Εσύ να κατέβεις τώρα. Οκ. Okay. Είναι εντάξει, τι πιστεύεις? Μια χαρά είναι. Γιώργο, παλιά η μυθολογία του Εργένη ήθελε ότι όταν πεινούσε έκανε delivery αμέσως. Τώρα δεν θα βάλω όλη τη σάλτσα. Αυτό φτάνει. Εγώ έχω αλλάξει, ναι. Προτιμώ να φτιάξω κάτι μόνος μου παρά να παραγγείλω κάτι έτοιμο που είναι αμφιβόλου ποιότητας. Να είδες. Ναι. Είναι και θέμα οικονομίας και είναι θέμα ταχύτητας, παιδιά. Διότι μόνος σου μπορείς να φτιάξεις κάτι σε 10 λεπτά να φτάσει. Ναι. Το delivery θέλει μισή ώρα. Το λιγότερο. Θέλει μισή ώρα, αλλά το θέμα είναι ότι πληρώνεις τελικά κάτι το οποίο ίσως δεν σε ικανοποιεί και δεν σου δίνει και τα συστατικά που χρειάζεσαι. Αυτό για είναι να το μόνο σίγουρο. Νιώθεις καλύτερα. Σίγουρο. Ωραία. Ανακατέψαμε ωραία τη σως. Ένα καλό ανακάτεμα. Εδώ τώρα
Να τα σπάσω εγώ καλύτερα. Έχω πάρει στραγάλια. Α, θα τα σπάσει τα στραγάλια. Θα τα σπάσω λίγο, ναι. Οκ, εγώ νόμιζα ότι θα σπάσει και τα στραγάλια. Κοίτα πώς το κάνει. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να τα βάλω ολόκληρα. Να τα βάλω λίγο στο μούλτι. Μπορεί να τα βάλει στο μούλτι. Τα βάζω στο μούλτι και γίνεται. Ίσα να σπάσουν. Επίσης πρωτότυπο, γιατί στραγάλια στη σαλάτα δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνήθως αμύγδαλα ή καρύδια. Για χρόνια είχα αιμονή με τα πορτοκαλά λέμονα. Φέτος έχουμε τα στραγάλια. Φέτος έχω τα στραγάλια, παιδιά. Έτοιμο. Στο μούλτι. Τέλεια. Μία τσάκ στο μούλτι και έγινε. Αλλιώς έρχομαι εγώ. Η ώρα του τυριού. Κόψτε σε τετραγωνάκια. Σε κυβάκια μάλλον. Ναι. Μπάλτο και ελπίζω τα κυβάκια να τα καταφέρω καλύτερα. Μια χαρά να τα καταφέρεις. Με ένα χέρι το κάνει αυτό. Okay. Αυτό είναι εύκολο. Ωραία. Μου βάλτε και αυτό μέσα στη σαλάτα. Ένα καλό καλό ένα κάτεμα. Okay. Έλα, εγώ είμαι το ανακατέματος. Τέλεια. Βλέπω μια αγωνία στο μάτι. Θέλει λίγο αλάτι και πιπέρι. Καλά. Okay. Παραβάζεις αλάτι και πιπέρι, μου φαίνεται. Παιδιά, να κόψουμε και το σαλάμι. Okay. Ναι. Κοίτα τώρα πόση φαντασία έχει αυτή η σαλάτα, ρε παιδί μου. Ναι. Που και πόσα ετερόκλητα συστατικά, έτσι. Και τα ίδια, ναι. Ναι. Φινόκιο, φρέσκο κρεμμυδάκι, σέλερι, φέτα, κοινόα, σαλαμιέρος. Και κυρίως το στραγάλι εννοείται. Κοίτα πόσο λεπτό. Και όμως θα δείτε τι ωραία που ταιριάζουν όλα τα υλικά μαζί. Είμαι σίγουρη. Τώρα μπορούμε να το βρούμε το σαλαμιέρος και σε φέτες έτοιμο, ναι. Διαφορετικά, όσο μπορούμε πιο λεπτό. Τέλειο. Και μπορείς να βάλεις και ένα άλλο σαλάμι. Βέβαια, έτσι, ναι. Αν δεν σου πρέπει και ναι, ή γαλοπούλα, ό,τι έχεις. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Για τη σαλάτα με κοινόα, φινόκιο, σαλάμι αέρος και φέτα θα χρειαστείτε για 4 άτομα 150 γραμμάρια κοινόα ανάμεικτη, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 1 μικρό φινόκιο, 1 κλωναράκι σέλερι και 6 φύλλα δυόσμο. Για το dressing, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα με μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, 6 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού σπόρου κύμινου, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 10 φέτες σαλάμι αέρος, 150 γραμμάρια φέτα, 50 γραμμάρια στραγάλια καβουρδισμένα και φύλλα δυόσμου. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Θες να σερβίσεις εσύ ή εγώ, τι. Εσύ. Προτιμώ να είμαι αυτός που δοκιμάζει. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ μισή μαργαρίτα και θα βάλουμε μέσα τη σαλάτα. Να κοίτα πόσο ωραία το φτιάχνει. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω τόσο ωραίο. Θα την έβαζα. Εγώ το σαλάμι θα το είχα βάλει μέσα. Τώρα θα είχα τελειώσει. Εγώ στο στόμα μου κατευθείαν. Το οποίο δεν είναι ωραίο. Δεν το λέω για καλό. Αυτό είναι το πιο ωραίο του Γιώργου. Πότε θα μας καλέσεις σπίτι σου για φαγητό, λέγε. Εγώ είμαι νομάς. Με καλείτε και σας μαγειρεύω στο σπίτι. Α, έτσι. Κατάλαβες. Τα υλικά ποιος τα παίρνει εγώ. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Εσύ. Εγώ. Τα παίρνει και τα πιάτα αν δεν έχεις. Και τα σκεύει ό,τι θέλει. Το κανονίζουμε λοιπόν. Φέρνω και. Και παρέα, μα και παρέα, βέβαια. Και πλένω και τα πιάτα στο τέλος. Α, οκ. Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω, λίγο ακόμα. Επίσης εννοείται ότι είναι μια σαλάτα φαγητό αυτή, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Φαγητό, superfood. Ναι. Και super, παιδιά, συνοδευτικό για οτιδήποτε κρέας. Και ψάρι, ξαναλέω. Αν βγάλεις τη φέτα, είναι μια χαρά συνοδευτικό. Okay. Λοιπόν, λίγο δυόσμο. Ακόμα. Ορμάμε. Εννοείται, κανονικά. Εγώ έχω πάει τη μισή από εκεί, κατάλαβες. Απορώ πως παραμένεις τόσο αδύνατη. Και έχω να σας πω, παιδιά, ότι το πιο συγκλονιστικό σε αυτή τη σαλάτα είναι τα σπόρια του κύμινου. Είναι φοβερό που δίνουν ένα φουντουκένιο άρωμα σε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Αλλά και τα φύλλα που βρίσκονται από πάνω και τα στραγάλια. Όχι, πες, κοίτα τι σαλάτα έκανες. Πεντανόστιμη. Το σέλερι, έκανα. Έκανα εντός εισαγωγικών εννοείς. Βοήθησα στην Πάσκευη. Η κακομοίρα αυτή η σαλάτα δεν είναι και πολύ φωτογενής, έχει λίγο... είναι λίγο χλωμή. Είναι λίγο χλωμή, ναι. Αλλά είναι πεντανόστιμη, είναι δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται και το γλυκό όμως. Για τη σαλάτα κοινόα, φτιάχνουμε το dressing ανακατεύοντας το ξύδι από κοκκίνο κρασί, αλάτι, πιπέρι, τη μουστάρδα με μέλι, το κύμινο και το ελαιόλαδο. Βάζουμε σε ένα μπολ τη βρασμένη κοινόα, το σέλερι,
τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το φινόκιο, τον δυόσμο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε λίγο από το dressing, τα στραγάλια, τη φέτα θρεματισμένη, περιχύνουμε με λίγο ακόμα dressing και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε σε φέτες το σαλάμι αέρος, τη σαλάτα και στολίζουμε με δυόσμο. Και σε ένα υπέροχα γλυκό κλείσιμο, άλλη μία μιλόπιτα. Μιλόπιτες υπάρχουν εκατομμύρια, αλλά τα χεράκια του Αντρέα τώρα θα είναι η καλύτερη. Με καραμέλα. Καραμέλα που αγαπώ πάρα πολύ και, θα σας δείξω πώς θα την κάνουμε. Και δεν είχα ξανακούσει μιλόπιτα με καραμέλα και κάτι άλλο έχει, ένα περίεργο συστατικό. Το whisky. Ναι. Έχει και whisky. Μπορείς να την κάνεις και με κονιάκ, αλλά... Είναι σκοτσέζικη, κατάλαβες. Ναι. Μεθάς κιόλας. Είναι σκοτσέζικη okay. Μιλόπιτα αυτή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με την καραμέλα. Έχω βάλει στη φωτιά το τηγάνι να κάψει, να ζεσταθεί. Θα προσθέσω τη ζάχαρη. Όταν θέλετε να κάνετε καραμέλα σπιτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα σκεύος το οποίο δεν κολλάει καθόλου. Αυτό δεν κολλάει ούτε ζάχαρη εκεί, έτσι. Ναι, γιατί είναι περίεργη η καραμέλα. Είναι λίγο, εγώ τη φοβάμαι, ας πούμε. Θέλει λίγο προσοχή. Χρησιμοποιούμε ένα ξύλινο σκεύος για να τα ανακατέψουμε, αλλά σε αυτή τη φάση θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι, αλλιώς από μόνη της η ζάχαρη. Χωρίς και νερό, τίποτα έτσι. Χωρίς νερό, χωρίς θα δεις τίποτα. Θα τώρα το μαγικό ότι αυτό υγροποιείται. Δεν ανακατεύεις, σε βλέπω. Είτε, όχι. Και επίσης σε χαμηλή θερμοκρασία, όχι δυνατή φωτιά, γιατί το πιο πιθανό είναι, ειδικά αν δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία στο να κάνουμε καραμέλα, να κάψουμε και την καραμέλα, να κάψουμε και το τηγάνι, να κάνουμε στο τέλος και μόνοι μας και να μην ξανακάνουμε ποτέ καραμέλα. Αντικολλητικό τηγάνι, προσοχή. Ανοιχτό και χαμηλή φωτιά. Ωραία, λοιπόν, εσύ θα προσέξεις εδώ την καραμέλα και εμείς εδώ με τον Γιώργο θα κάνουμε τη ζύμη. Δεύτερη ζύμη. Δεύτερη ζύμη. Για να το λοιπόν. Στο τέλος θα πλάθω κουλουράκια. Λοιπόν, φεύγεις με πρίκα. Μία αλμυρή ζύμη και μία γλυκιά. Κακομοίρη μου. Δεν έχεις καμία δικαιολογία την επόμενη φορά. Και μία φοβερή σαλάτα. Σωστά. Λοιπόν, θα μου βάλεις τελικά μέσα στον κάδο του μίξερ. Θα βάλεις τη βρώμη. Που είναι αγαπημένη μου. Α, είναι με βρώμη αυτή. Είναι με βρώμη. Αυτό την κάνει ξεχωριστή. Θα βάλεις το αλεύρι. Εδώ αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ναι. Και η βρώμη, Αντρέα, στη ζύμη της τάρτας τι την δίνει? Την κάνει πιο θρυφτή. Α, ναι. Να. Τη μαύρη ζάχαρη. Μαύρη ζάχαρη, καστανή μάλλον ζάχαρη. Ναι. Θα βάλεις ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, τριμμένη. Τέλεια. Ωραία. Θα βάλεις και τα καρύδια, ολόκληρα καρύδια. Και αυτό τα καρύδια θα σπάσουν. Έτσι. Τα θέλω σε μεγάλα κομμάτια. Α, και τα βάζεις όλα αυτά από την αρχή. Όλα και μαζί. Τα καρύδια όλα. Και θα προσθέσω και 200-180 γραμμάρια περίπου βούτυρο. Ωραία. Βλέπεις εδώ η καραμέλα αρχίζει και γίνεται και υγροποιείται. Γλιστράει, Αντρέα. Λοιπόν, θα βάλω και το βούτυρο μέσα στα υλικά για τη ζύμη. Και ξεκινάει το ανακάτεμα. Okay. Λοιπόν, η ζύμη είναι έτοιμη. Τέλεια. Να σε βοηθήσω. Λοιπόν, okay. Και εδώ η καραμέλα, βλέπετε ότι έχει γίνει τώρα μπορείς να την ανακατέψεις απαλά. Έχει γίνει σιρόπι. Κάτσε λίγο, ρε Γιώργο. Είδες. Μοσχοπολάει καραμέλα εδώ μεταξύ τώρα. Προσέχουμε εδώ τώρα, μην την αφήσουμε πολύ στη φωτιά, γιατί θα καεί και θα πει κρίση. Οπότε κατεβάζω λίγο από τη φωτιά, θα προσθέσω μέσα βούτυρο. Το σβήνω, έτσι. Α, και στην καραμέλα το προσθέτεις. Όχι, μην το σβήνεις ακόμα. Και στην καραμέλα, ναι. Είναι καραμέλα βουτύρου. Βουτύρου. Θυμάστε που τρώγαμε μικρή κάτι καραμέλες με την αγελαδίτσα. Ανακατεύεις τώρα γρήγορα. Το βάζω τώρα στη φωτιά, σε χαμηλή θερμοκρασία, ξαναλέω, πάρα πολύ σημαντικό. Και προσθέτω μέσα και την κρέμα γάλακτος. Πώς λέγεται αυτή η καραμέλα, Αντρέα, που έχει κρέμα και βούτυρο? Καραμέλα βούτυρο. Πάντως η ζύμη φαίνεται πολύ ωραία με τον... Δοκίμασέ το έτσι όπως είναι. Ναι. Ναι. Σαν μπισκότο είναι. Λοιπόν, ένα καλό ανακάτεμα να πάει παντού η κρέμα γάλακτος, να λιώσει το βούτυρο και είναι έτοιμο αυτό. Σου σπάει τη μύτη τώρα αυτό, ε. Έτοιμο. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ δεν κόλλησε καθόλου, ενώ σε ένα σκεύος που κολλάει, μην το επιχειρήσετε πραγματικά. Θα κλαίτε μετά. Θα κλαίτε.
Βλέπεις, δεν έχει ούτε καραμελώσει, ούτε έχουν μέσα κρυστάλλους καραμέλας. Είναι μια ωραία ομογενοποιημένη σάλτσα καραμέλας. Με πλούσια κρέμα 36% λιπαρά. Λοιπόν, μου φαίνεται τώρα εδώ τη φόρμα. Έχω πάρει μια φόρμα με αποσπόμενη βάση, όπου για μεγαλύτερη ευκολία έχω βάλει και μια λαδόκολα στον πάτο για να μπορώ να ξεφορμάρω πιο εύκολα το γλυκό, τη μιλόπιτα. Παίρνω λίγο παραπάνω από τη μισή ποσότητα της ζύμης, περίπου τα 3 τέταρτα, και την απλώνω στον πάτο. Επίσης, να ξέρετε, όταν κάνετε μια ζύμη για τάρτα, ότι είναι η ίδια ζύμη για να κάνετε και μπισκοτάκια. Δηλαδή, αν σας περισσέψει, αν θέλετε, κάνετε και τη διπλάσια ποσότητα και με ένα κόπο κάνετε και μπισκοτάκια τα οποία τα ψήνετε και είναι υπέροχα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπετε εδώ δεν κάνω καμιά ιδιαίτερη τεχνική. Ίσα ίσα να πάει παντού. Και αν έχει και μερικά κενά, δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτό θα προψηθεί ούτως ή άλλως στο φούρνο σε 170 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Στα τυχώματα δεν βάζεις? Όχι, δεν βάζω στα τυχώματα. Όχι, ωραία. Είναι ακόμα, σου είναι πανεύκολη. Ναι. Τώρα μπαίνει στο φούρνο να την ψήσουμε. Να προψήσουμε τη βάση. Έτοιμο. Λοιπόν, 170, 15, 20 λεπτά. Okay. Είμαστε έτοιμοι. Το μήλο τοποθετείς μετά? Μετά θα βάλουμε το μήλο, ναι. Λοιπόν, ναι. Εδώ έχω μήλα τα οποία τα έχω καθαρίσει. Έχω κόκκινα μήλα για αυτή την τάρτα, δεν έχω βάλει πράσινα. Τα έχω καθαρίσει, τα έχω ξεφλουδίσει, έχω βγάλει τους σπόρους και τα έχω βάλει μέσα σε μπόλικο νερό με λίγο λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Θα τα σωρώσω πολύ πολύ καλά. Θα βάζω ξανά μέσα στο μπολ. Λοιπόν, τώρα βοηθάς εδώ, ναι. Γιώργο. Πώς εσύ ακριβώς? Θα ανακατεύεις και εγώ θα προσθέτω τα υλικά. Τέλεια. Λοιπόν, προσθέτω μέσα κανέλα, άλλο ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Μη σας φαίνεται πολύ η κανέλα. Κάνει τόσο καλό στην υγεία. Αντιοξειδωτική, κατά του καρκίνου, σε διατηρεί νέο. Βάζετε μπόλικη κανέλα. Μοσχοκάριδο. Α, το τρίβεις επί τόπου. Το τρίβω επί τόπου, το προτιμώ γιατί έχει περισσότερα αρώματα. Mm. Εδώ θα βάλω το μισό. Πραγματικά μοσχομυρίζει. Α, βάζεις μπόλικο, Αντρέα. Μπόλικο, ναι. Τώρα θα το μεθύσουμε, προσθέτουμε μέσα ουίσκι. Εννοείται μπορούμε να βάλουμε κονιάκ, μπράντι, μαύρο ρούμι, αλλά το ουίσκι νομίζω είναι το πιο δίνει, πρωτότυπο. Είναι πιο, ναι, πιο πρωτότυπο. Πριν πούμε το βράδυ, τι τρούμε? Παίρνουμε και μαζί μας. Ένα σφινάκι. Και μαζί μας ένα κομμάτι. Χυμό από λεμόνι. Α, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Λοιπόν, αυτό που ξέχασα να προσθέσω στην καραμέλα και το προσθέτω τώρα είναι αλάτι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, Γιώργο. Λόγος. Ο λόγος είναι εξισορροπεί τη γεύση. Κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη γεύση της καραμέλας. Αυτό, ναι. Επίσης που είναι ακόμη πιο ωραίο είναι να βάλεις μέσα στην καραμέλα όταν κρυώσει λίγο κόκκους αλάτι. Ναι. Και σκάει μετά. Αλλά δηλαδή, να έχει κρυώσει εντελώς η καραμέλα για να μην λιώσει. Και είναι απίστευτο. Λοιπόν, προσθέτω, συνεχίζω εδώ στο μείγμα με τα μήλα. Βανίλια υγρή, αλεύρι για να τραβήξει την υγρασία από τα μήλα που θα βγάλουν, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε και το ουίσκι μέσα. Και το αλεύρι είναι πρωτότυπο σε αυτό το στάδιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, μύρισε. Τέλεια. Μεθυστική η μυρωδιά. Μεθυσμένα μήλα που λέγανε παλιά επίσης, δεν είναι όρος. Ένα καλό ανακάτεμα. Ναι. Και στο τέλος σας έχω το καλύτερο. Ναι. Καραμέλα. Α, τη ρίχνεις την καραμέλα τώρα? Όχι όλοι, γιατί θα χρησιμοποιήσω και στο τέλος για το σερβίρι. Ναι, ναι, ναι. Το μισό και λίγο παραπάνω. Όλο εκπλήξεις. Και ένα καλό ανακάτεμα. Αυτό και από μόνο του. Λοιπόν, αυτή η ζύμη. Η ζύμη που έχω προψήσει από πριν, βλέπετε, είναι σαν μπισκότο. Ναι, 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 πολύ σκληρή. Μπισκότο. Και όπως είναι, προσθέτω από πάνω τα μήλα. Με την καραμέλα και τα υπόλοιπα υλικά. Το ζουμί αυτό μην μας προβληματίσει καθόλου, είναι αυτό το οποίο θα μπει στο φούρνο και θα κάνει θα καραμέλα. Γίνει, θα γίνει ακόμη πιο καραμέλα. Μια κρούστα, έτσι. Ναι. Κοίτα τι ωραία που παντού. Είναι και έτσι το σερβίρι. Και πόση ώρα χρειάζεται να μείνει στο φούρνο μετά? Αυτό πρέπει να μείνει στο φούρνο πάλι στους 170 βαθμούς, 25 λεπτά περίπου. Α, μόνο. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και από πάνω, θυμάσαι το ζυμαράκι που μας έχει περισσέψει. Α, θα κάνω που ήθελα να το φάει και το ναι. Έλεγε. Κάνουμε ψίχουλα, να πάνε παντού. Ενώ έχει αρκετά υλικά, θεωρώ ότι είναι μια εύκολη ναι, είναι. Μιλόπιτα.
Τα αρώματά της δεν παίζονται εδώ μεταξύ, δηλαδή είναι μυρίζει εκκλησία τώρα πάνω. Ζαλίζασαι. Θα βγάλω τη βάση που προψήνεται μέσα. Πω, 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 πω. Αρώματα, ε. Αρώματα. Χειμωνιάτικα. Για τη μιλόπιτα με βρώμη, καραμέλα και ουίσκι θα χρειαστείτε. Για τη βάση. 180 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 70 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 100 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 180 γραμμάρια βούτυρο και 60 γραμμάρια καρύδια. Για την καραμέλα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια βούτυρο soft, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση, 4 κόκκινα μήλα, χυμό από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 2 κουταλάκια του γλυκού βανίλια υγρή, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 τρίτο από 1 φλιτζάνι ουίσκι και 3 τέταρτα του φλιτζανιού καραμέλα. Για το σερβίρισμα, 200 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 200 ml κρέμα γάλακτος, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και καραμέλα. Ένα μικρό αριστούργημα μπροστά στα μάτια. Ιδού το θαύμα. Μη μου πεις. Αυτή ακόμα είναι ζεστή. Μυρωδιά δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν έχεις βγάλει το χαρτί. Γι' αυτό έτσι. Δεν έχω βγάλει το χαρτί από κάτω. Όταν κρυώσει, τραβάμε από κάτω το χαρτί και βγαίνει μια χαρά. Κοιτάξτε τώρα πώς την γίνει. Καραμέλα που τρέχει. Εντάξει, τι άλλο θες. Μου έρχεται να χώσω τα δάχτυλά μου μέσα. Αλλά περιμένω το πιρούνι. Έχουμε και μια κρέμα φοβερή. Εδώ έχουμε και μια κρέμα. Στην ουσία να κατέβουμε στο μίξερ. Φρέσκο τυρί κρέμα μαζί με κρέμα γάλακτος και λίγο κανέλα και κάνουμε μια ωραιότατη αρωματική κρέμα. Ένα ωραίο συνοδευτικό για τη συγκεκριμένη τάρτα. Διαφορετικά, αν έχουμε παγωτό στο ψυγείο, βανίλια μόνο και τίποτα άλλο αυστηρά, δεν είναι επίσης ένα εξαιρετικό. Όχι, είναι τόσο πλούσια η γεύση. Λοιπόν, σας κόψω ένα κομμάτι. Γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε ένα κομμάτι πάντα, ναι, και να μην έχουμε τρία διαφορετικά. Τι εννοείς, Γιώργο? Τι θες να πει? Θα έπρεπε να έχει ο καθένας το δικό του. Πάρα πολύ. Και ακούγεται και τραγανό το κάτω, η βάση, με τη βρώμη. Εντάξει. Για να μυρίσουμε. Μυρίζει και εσύ. Όνειρο. Λοιπόν. Επίσης είναι από τα γλυκά που είναι υπέροχα ζεστά. Γενικά, ναι. Ό,τι, ναι. Νομίζω ότι ό,τι γλυκό έχει φρούτο μέσα, τάρτα, κεδόνι, αχλάδι, μήλο, είναι πολύ ωραιότερο ζεστό. Λοιπόν, από αν θα βάλω, βλέπετε η καραμέλα που μου έχει περισσέψει, να αφήνω να κρυώσει. Βάλω πολύ λίγο. Από πάνω. Και κάνει και δίαιτα το κακόμηρο. Για μένα, λες. Η δίαιτα αντίο τώρα, έτσι. Οργασμός. Ελπίζω να μην με βλέπει βάσκας, είτε τροφολόγος μου. Να πω μπροστά. Δεν περιγράφεται. Η ωραιότερη τάρτα μήλο που έχω φάει ποτέ μετά την κλασική τάρτα ταν. Είναι, ρε παιδί μου, τελικά. Το μήλο θέλει καραμέλα, εκεί καταλήγω. Κάποια πράγματα. Σχέση με το τυρί το κάνει συναρπαστικό. Καλό είναι να μην τα αλλάζει. Εντάξει, έχει και κάτι από μπανόφι, αλλά είναι πιο ωραίο από μπανόφι. Πιο ωραίο είναι. Και πιο άγλυκο, όσο και αν έχει όλη αυτή την καραμέλα. Είναι πιο άγλυκο και είναι και πιο συναισθηματικό γλυκό. Σου βγάζει μια αγάπη, είναι σαν χάδι. Είναι σαν χάδι στον ουρανό. Να αγαπηθούμε όλοι μαζί. Για τη μιλόπιτα με βρώμη, φτιάχνουμε πρώτα την καραμέλα, λιώνοντας σε ένα τηγάνι τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το βούτυρο, την κρέμα γάλακτος, το αλάτι και ανακατεύουμε. Για τη ζύμη, χτυπάμε στο μίξερ τη βρώμη, το αλεύρι, την καστανή ζάχαρη, την κανέλα, τα καρύδια, το βούτυρο και ζυμώνουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Απλώνουμε τα 3 τέταρτα τη ζύμη σε μια φόρμα με αποσπωμένο πάτο, καλυμμένη με λαδόκολλα και την ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Για τα μήλα. Στραγγίζουμε τα μήλα από το νερό και το λεμόνι και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε την κανέλα, το τριμμένο μοσχοκάριδο, το ουίσκι, το χυμό λεμόνι, την υγρή βανίλια και το αλεύρι. Προσθέτουμε τη μισή καραμέλα και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τα καραμελωμένα μήλα πάνω στην προψημένη ζύμη, σκορπάμε σε κομμάτια την υπόλοιπη ζύμη από πάνω και την ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 25 λεπτά. Σερβίρουμε τη μιλόπιτα με την αρωματική κρέμα και περιχύνουμε με την καραμέλα.
Μωράκι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδέες. Νομίζω ήταν το καλύτερο φινάλε. Δεν το συζητάω. Το ρότερο δώρο για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θα το κάνω. Ναι, ρε, είναι συγκινητικό σου χαρίζουν μια υπέροχη συνταγή. Ε? Και να έρχεται και Σάββατο την άλλη μέρα. Οι συνταγές είναι για νεοδωρία. Είναι δώρο. Βέβαια. Εγώ πιστεύω. Σήμερα φεύγω ευτυχισμένο μετά από όλα αυτά τα καλά που άκουσα. Δηλαδή. Προσπαθούμε να σε πείσουμε να μας κάνεις το τραπέζι σύντομα. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό παρέα με αυτή την τάρτα που σας χαρίσαμε σήμερα. Πάρα πολλά φιλάκια. Γεια σας. Αυτή τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος ξεκινούν την εβδομάδα με απλές και μαγικές συνταγές. Εύκολο κρυθαρότο με κιμά. Είναι έρωτας, πάθος των πρώτων ημερών. Μπακαλιάρο με κρεμμύδια και ελληνικά δαμάσκηνα στην κατσαρόλα. Η μεγάλη ιδονή είναι το τσιμπήσεις μέσα από την κατσαρόλα, έτσι. Και παπαρδέλες με σπανάκι και αρακά. Πολύχρωμες τις βλέπω και πολύ λαχανικές. Η Ελένη παίρνει τους δρόμους και μας μαθαίνει τα μυστικά για το σωστό τηγάνισμα.